Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Κεντρική Ναυπακτία η ένατη γιορτή Μανιταριού. Η συγκεκριμένη γιορτή έχει γίνει πλέον θεσμός για τους κατοίκους της ορεινής Ναυπακτίας, καθώς χρόνο με το χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες. Στις 11.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στον Πολυχώρο Μανιταριού με θέμα τα τοξικά μανιτάρια, όπου πολλοί επισκέπτες του χωριού παρακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε ένα δαχτυλίδι, μια φουστούλα. Άλλοι το λένε φούστα, άλλοι το λένε δαχτυλίδι. Δεν το έχουν όλα τα μανιτάρια αυτό. Το έχουν ορισμένα μανιτάρια. Τα μένουν παγκόσμια, τα άλλα επικίνδυνα και είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν μεταξύ τους. Χρειάζεται κάποιος να έχει πείρα για να το κάνει. Δεν βγαίνουν όλα τα μανιτάρια μέσα από βόλτα. Δεν βγαίνουν όλα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και έπειτα, στην πλατεία του Πολυχώρου, ο Σύλλογος Γρεβενών, ο οποίος πήρε ενεργό μέρος στη γιορτή, με επικεφαλής τον σεφ Γρηγόρη Σλιάρα, μαγείρευαν τα μανιτάρια τα οποία είχαν συλλέξει από την προηγούμενη μέρα από το βιωματικό περίπατο που οργάνωσε ο Σύλλογος Κεντρικής στο δάσος του χωριού σε διάφορες εκδοχές τους. Ψητά μανιτάρια, μανιταρόσουπα και ριζότο μανιταριών ήταν τα εδέσματα που περίμεναν με ανυπομονησία οι επισκέπτες να απολαύσουν, καθώς οι μυρωδιές τους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος είχαν κατακλείσει την ατμόσφαιρα. Τι φτιάξαμε εδώ? Ριζότο με μανιτάρια, άγριο σκόρδο, αυτό. Νόστιμο, ωραίο. Το μυστικό ποιο είναι της συνταγής? Καθαρός αέρας. Οι ωραίες παρουσίες, οι φιλόξενοι άνθρωποι. Όλα αυτά συμβάλλουν για να γίνει ένα ωραίο φαγητό. Είσαι ευχαριστημένος με τη σημερινή γιορτή, δεν είναι πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έρχομαι από τα Γρεβενά, εκεί είναι η έδρα μου. Έρχομαι τώρα για 5η-6η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι φανταστικά. Η τοποθεσία, το χωριό, οι άνθρωποι, τα πάντα. Οπότε το μπορείτε να το παραλάβετε. Εννοείται, για τα επόμενα 40 χρόνια. Μετά δεν θα μπορώ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Έξω από την πλατεία του Πολυχώρου, πολλοί μικροπολιτές διέθεταν προς πώληση χειροποίητα τοπικά προϊόντα, όπως αποξηραμένα μανιτάρια, γλυκά του κουταλιού, μακαρόνια, μέλι και άλλα. Στην όμορφη γαστρονομική αυτή γιορτή πήραν μέρος ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, ο Αντιδήμαρχος Ντίνος Τσουκαλάς, ο πρώην υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθαν από κοντά και μακριά για την πολύ ωραία αυτή γιορτή, η οποία έχει θεματικό περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα είναι και μέρος της παράδοσης και μέρος της φύσης και του τόπου, τον οποίο όλοι αγαπούμε, γιατί όλοι προερχόμαστε από εδώ, από αυτά τα ωραία βουνά, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, και με τον τρόπο αυτό μεταδίδεται η γνώση για ιδιαίτερα θέματα που αγνοούν τα νέα παιδιά και αγνοούμε όλοι μας από γενιά σε γενιά. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τον Σύλλογο. Τον Πρόεδρο να του ευχηθούμε καλή δύναμη. Μπήκε με φόρα πάλι ο Πρόεδρος και νομίζω ότι θα κάνει πάλι τα καλύτερα για το χωριό του, το οποίο αγαπά. Να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο, ο οποίος είναι και αυτός δραστήριος. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε την Ετωλική Αναπτυξιακή Προϊόν Συνεργασίας, με την οποία Δήμου και Ετωλικής υπήρξε το συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει ιδιαίτερη σφραγίδα, γιατί αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί και στέλνει πολλαπλά μηνύματα και ταυτόχρονα μεταδίδει γνώσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, σε όλους μας και ιδίως στις νεότερες γενιές. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα, ο καιρός είναι σύμμαχος και νομίζω θα είναι και ακόμα σύμμαχος, και να απολαύσουμε την ωραία αυτή γιορτή. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Κεντρικής, Αντώνης Καραΐσκος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την προσφορά του στη γιορτή, καθώς και όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στη γιορτή τιμώντας τους με την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη χρονιά παρευρεθήκατε στη γιορτή που διοργανώνει ο Σύλλογός μας στο χωριό μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Τη γιορτή μας φέτος τιμάει με την παρουσία του ο Δήμαρχος Ναυπακτίας επανεκλεγής, ο κύριος Τζίζας, ο κύριος Τσουπαλάς, ο αντιδήμαρχος και επανεκλεγής, ο γενικός διευθυντής της αναπτυξιακής, ο κύριος Μιχαλόπουλος, η μηχανικός που δεν ήταν πέρυσι που υπέβλεψε το έργο μέσα, η κυρία Βλάχου, η κυρία Μπούτη, νέα δημοτική σύμβουλος, πρόεδρος των κοινοτήτων. Εγώ απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χωριανούς μου για την τιμή που μου κάνανε και με ξαναβγάλανε, με τιμήσαμε την ψήφο τους,
Και τους υπόσχομαι ότι στη συνεργασία με τον Δήμο θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε καλύτερο για το χωριό μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι.